βλέπεις, είχες προβλέψει κατά χείμωνο να έχει πολύ καλό καιρό σήμερα. Έξι, οπότε 3 Γενάρη. Τα οργάνωσα όλα. Έτσι, το έχεις οργανώσει μια χαρά. Να φροντίζει ο ένας τον άλλον, να τον αγαπά, να τον νοιάζεται, να τον παρηγορεί. Να συνυπάρχετε στις χαρές και στις λύπες. Να δίνετε από τον εαυτό σας στο σύντροφο εαυτό σας. Να ζήσετε! Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ο πρώτος γάμος του 21 για την Αθήνα. Ναι, είναι ένα ρεκόρ και αυτό. Βέρες δεν είδαμε. Πού είναι η Βέρες? Η Βέρες δυστυχώς είναι δύσκολη περίοδος. Περίοδος καραντίνας. Έγινε η παραγγελία από τον υπολογιστή και περιμένουμε σε 5-6 μέρες να είναι έτοιμο. Ο γάμος του σας ενώνει, σας επιβάλλει την ταύτιση των τυχών σας και την κοινή αντιμετώπιση σε βάση ισότητας όλων των ζητημάτων που θα προκύπτουν από τη συμβίωσή σας σαν συζύγων. Μάθαμε το φίλο ή όχι ακόμα? Όχι, είναι μικρούλι ακόμα. Εγώ θέλω κοριτσάκι περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Αν είστε αγοράκι, εννοείται, πάρα πολύ χαρούμενοι. Το μονάχα που μας θα είναι, έτσι κι αλλιώς. Το σημαντικό είναι τώρα να έρθει το μωράκι μας και θα ακολουθήσει και θρησκευτικός γάμος όταν πλέον θα είναι και το μωρό μαζί μας. Βάπτιση και γάμος μαζί. Μάλλον έτσι. Να ζήσουν τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι γεροί και σιδερένοι και να σέβεται ο ένας τον άλλον. Σήμερα λείπει βέβαια ο μπαμπάς. Είναι αδιάθετος και δεν ήταν δυνατόν να έρθει. Για να μην τον ταλαιπωρήσουμε, τον αφήσαμε στο σπίτι. Να πούμε ότι εδώ η μαμά του Γιάννη είχε προβλέψει πριν σας ανακοινώσουν τα παιδιά ότι ήταν εκεί. Όντως, ήρθε βόλτα η γυναίκα του Γιάννη και μου λέει: τι κάνετε, τι κάνεις αγάπη μου, να σε βάλω κάτι να φας? Δεν έχω διάθεση, μου λέει. Μάλλον θα διαθετήσω, δεν ξέρω, δεν είμαι καλά, μου λέει. Τη λέω: όχι, δεν θα διαθετήσεις αγάπη μου, θα κάνεις παιδάκι αυτή τη φορά. Εύχομαι τα παιδιά μας να μαζίσουν με ένα γερό παιδί και ό,τι καλύτερο στη ζωή τους.